Λοιπόν, συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο ξεκινώντας αυτό το μέρος εκπομπής 22410-0031-20. Κάνω γρήγορα έτσι, αν θέλετε, μία σύνοψη των όσων μας είπε νωρίτερα ο Υπουργός Επικρατείας, ο κύριος Γιώργος Γεραπετρίτης, ό,τι έχει να κάνει με το αίτημα των νησιών. Αυτό το οποίο χθες επισήμως κατατέθηκε από τον Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου και από τον πρόεδρο της ΑΠΕΔ και βέβαια είναι, αν θέλετε, μία πρωτοβουλία ερετών εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ξεκίνησε από τον Δήμαρχο της Κάσου, της Τήλου, της Σίμης, από την Κάλυνο, από τον πρώην Δήμαρχο τον κύριο Ρούσο, από τον κύριο Πέντε, από τον κύριο Μάγο. Είναι μια, αν θέλετε, απέτηση των νησιών προκειμένου να υπάρξει μια περαιτέρω απομόνωση, μια καραντίνα δηλαδή από και προς τα νησιά. Άφησε το ενδεχόμενο ανοιχτό ο Υπουργός Επικρατείας ότι σύντομα και εν όψη του Πάσχα μπορεί να έρθει, αν θέλετε, και αυτή η εξέλιξη. Τώρα, γρήγορα σε αυτό το οποίο ανέφερε και είναι σημαντικό, δηλαδή το κράτος τρέχει και να κάνει με την άλλη συνταγογράφηση, να δούμε κάποιες φωτογραφίες από την τηλεδιάσκεψη που έγινε στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό, ο οποίος ενημερωνόταν για τη διαδικασία, δηλαδή με πόσο απλό τρόπο μπορεί κανείς έτσι να κάνει το αίτημα για την συνταγογράφηση. Δεν χρειάζεται να πηγαίνει στον γιατρό, είναι σε αυτή την πίεση η οποία ασκείται πραγματικά στην κοινωνία ακόμη ένα σημαντικό βήμα. Έχουν αυξηθεί κατά πολύ έτσι, οι χρήσεις συστημάτων και εφαρμογών τηλεδιάσκεψης. Και αυτό το οποίο υπόθηκε από τον Υπουργό για την τηλιατρική είναι αυτό το οποίο τρέχει από την περασμένη εβδομάδα και στην περιφέρεια του Αιγαίου, δηλαδή τον Dr. Button, η δυνατότητα κανείς, εάν θέλει οποιαδήποτε πληροφορία και δεν έχει οικογενειακό γιατρό, να μπει και να κάνει έτοιμα να μιλήσει με όποιον γιατρό επιθυμεί από τους συμβεβλημένους, αν θέλετε, σε αυτό το θέμα. Τώρα, πάμε λίγο σε ένα ζήτημα το οποίο μπορεί κανείς να το προσεγγίσει υπό δύο προοπτικές. Καταρχήν, συγχαρητήρια που κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν τον κορονοϊό είναι, εν λέω, μια διαδικασία καθαρά τυπική για κάποιους ανθρώπους. Έτσι, είναι μια καθαρά τυπική. Πάρα πολλοί άνθρωποι προκειμένου να ενθαρρύνουν και αυτούς οι οποίοι φοβούνται ή να εξηγήσουν στην κοινωνία πόσο απλά είναι τα πράγματα, εάν σέβεσαι τον διπλανό σου, δηλαδή, έτσι, τον γείτονά σου, τον συγγενή σου, καλώς πράττουν και το λένε συχνά ότι με την καραντίνα, με αυτόν τον τρόπο, αντιμετωπίζουμε την ασθένεια, η οποία εντός εισαγωγικών σε κάποιους μπορεί να εκδηλώσει πολύ έντονα, αν θέλετε, συμπτώματα, σε κάποιους άλλους περνάει χωρίς να καταλάβουν καν το τι έχει συμβεί. Αυτό το οποίο όμως προξενεί εντύπωση είναι όταν βρίσκονται κάποιοι πραγματικά ανεγκέφαλοι με έναν πολύ περίεργο τρόπο και δεν θέλω να το πω τώρα, προσέχω πάρα πολύ τις γλώσσες μου, γιατί μιλώ και δημοσίως, έτσι, επιχειρούν να δημιουργήσουν ένα bullying, μία πίεση που δεν έχει ούτε αρχή ούτε τέλος. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε την περίπτωση της Βρετανίδας, η οποία είναι παντρεμένη στον τόπο μας, στην Ρόδο, και έχουμε τον σύζυγό της στην τηλεφωνική γραμμή και φθαρσώς η κυρία είπε ότι εγώ έχω το μικρόβιο, τηρώ όλα αυτά τα οποία προβλέπονται από την νομοθεσία και από τις συμβουλές των γιατρών, και ο σύζυγος παράλληλα το ίδιο. Λοιπόν, είναι ο κύριος Μιχάλης Μιχαλάκης, τον έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα κύριε Μιχαλάκη. Καλησπέρα κύριε Χατζηιωάννου. Λοιπόν, να σας πω πραγματικά ότι σας τιμά το γεγονός και θα ήθελα πριν μπούμε και να μου πείτε αυτά τα οποία ουσιαστικά συμβαίνουν με τους ανεγκέφαλους, γιατί αλλιώς δεν μπορεί να το προσεγγίσει κανείς, θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς μάθατε, έτσι, και πώς έγινε αυτή όλη, πώς εξελίχθηκε όλη αυτή η υπόθεση και ανάγκασαν το νοσοκομείο να επικοινωνήσει μαζί σας και να πει ότι η γυναίκα ή το άτομο με το θετικό είναι σύζυγός σας. Λοιπόν, εμείς γυρίσαμε από Αγγλία αντί στις 21 Μαρτίου, γυρίσαμε στις 22 Μαρτίου από το αεροδρόμιο Μάντσεστερ. Η γυναίκα μου ξεκίνησε να μην νιώθει καλά την επόμενη μέρα, την Δευτέρα, ναι, στις 23. Θεωρούσαμε ότι επειδή ταλαιπωρηθήκαμε από το ταξίδι μπορεί να ανακρύωσε, γιατί ήταν σαν μια μορφή γρήπης. Οπότε το αφήσαμε. Αλλά μέχρι και την Παρασκευή άρχισε και δεν ένιωθε σωστά την αναπνοή της, είχε μια δύσπνοια και με την βοήθεια της γιατρού μας, μας συνέστησε να πάμε να κάνουμε το τεστ το Σάββατο το πρωί στο νοσοκομείο.
μας πρότεινε να πάει μόνη της, οπότε εγώ κράτησα το μωρό μας και η γυναίκα μου πήρε το αυτοκίνητο και πήγε στο νοσοκομείο. Έκανε το τεστ, γύρισε κατευθείαν μετά πίσω στο σπίτι, αλλά επειδή δεν είχε πτήσεις, μας ενημερώσαν ότι το τεστ θα φύγει με καράβι. Όπως και έγινε, έφυγε την Κυριακή με καράβι. Ναι. Μας είπαν ότι Τρίτη με Τετάρτη θα έχουμε το αποτέλεσμα. Όντως την Τρίτη μας καλέσανε το μεσημέρι, μας είπαν ότι η γυναίκα σας είναι αρνητική στον ιό. Μάλιστα. Εντάξει, νιώσαμε ανακούφιση, αφού δεν έχουμε τον ιό, οπότε συνεχίζουμε αυτό που κάναμε, δηλαδή συνεχίζαμε την καραντίνα μας. Βεβαίως. Το βράδυ της Τρίτης είχαν πάρει το σωστό αποτέλεσμα που λέγανε ότι το θετικό ανήκει στη γυναίκα μου και όχι στο σμηνίτη. Ναι. Το λάθος που είχε γίνει. Σωστά. Βέβαια για να μην μας ανησυχήσουν, μας πήρανε την επόμενη μέρα το πρωί. Ναι. Η οποία ήταν το βράδυ, εσείς είχατε διαβάσει τα διάφορα τα οποία διέρευαν φαντάζομαι στο Facebook, έτσι. Σωστά, ότι έγινε λάθος με το σμηνίτη και... Ναι. Είχατε υποπτευθεί ότι ενδεχομένως, είχατε ανησυχήσει φαντάζομαι ότι ψάχναν το επόμενο δείγμα ότι μπορεί να είναι και η γυναίκα σας. Ναι. Ναι. Θεωρούσε ότι η γυναίκα μου ότι ήταν ήδη θετική στον ιό. Ναι. Εσείς πώς το καταλάβατε κύριε Μιχαλάκη, εσείς δηλαδή γιατί ήσασταν και εσείς και το μωρό καθαροί χωρίς κανένα πρόβλημα, έτσι. Εμείς είμαστε ασυμπτωματικοί, εγώ και το μωρό δεν έχουμε παρουσιάσει συμπτώματα εδώ και 2 εβδομάδες. Βεβαίως. Ναι. Οπότε το πρωί της, που ήταν και 1η Απριλίου... Ναι, 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 και το παράδοξο πως έπεσε. Έτσι. Το παράδοξο, ναι. Όλοι λέγανε ψέματα, εμείς λέγαμε την αλήθεια. Ναι, ναι, ναι. Μας είπαν ότι είναι θετική στον ιό και ότι δεν χρειάζεται να ανησυχούμε. Διότι από την εξέταση που κάναμε με την ακτίνα έδειξε ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στον πνεύμονα, στους πνεύμονες. Ναι. Και το αφήσαμε. Ναι. Διαβάζω ότι μόλις η σύζυγός σας ή πριν ακόμα η σύζυγός σας δημοσιοποιήσει ότι ρε παιδιά εγώ έχω τον κορονοϊό και το αντιμετωπίζω με αυτόν τον τρόπο. Πότε άρχισαν τα απειλητικά τηλεφωνήματα, διαβάζω εδώ και δηλώσεις που κάνατε στον Sky νωρίτερα στο ραδιόφωνο. Σωστά. Ναι. Πότε ξεκίνησαν τα απειλητικά τηλεφωνήματα ή αν θέλετε μηνύματα. Καταλαβαίνω μηνύματα έτσι. Ναι, ναι, ξεκινήσαν το μεσημέρι της Τετάρτης. Ναι. Όταν είχε δημοσιοποιήσει η σύζυγος το περιστατικό ή ενωρίτερα. Ορίστε. Όταν είχε δημοσιοποιήσει η σύζυγος το περιστατικό ή ενωρίτερα. Νωρίτερα. Ναι. Νωρίτερα. Είναι αυτό που λέτε ότι κάποιοι ουσιαστικά άρχισαν να διαραίουν το όνομά σας. Σωστά. Σωστά. Αρχίσαν και ενοχλούσαν τους φίλους μας, τις φίλες μας, τους γνωστούς μας και λέγανε όντως είναι η γυναίκα του Μιχάλη ότι έχει τον ιό, ότι έχει τον ιό. Και για να σταματήσουν όλα αυτά, αποφασίσαμε να το δημοσιοποιήσουμε μόνοι μας. Και καλώς παραξάτε. Άλλωστε, καθημερινά μιλάνε εκατοντάδες άνθρωποι έτσι, και στις τηλεοράσεις από όλες τις χώρες, προκειμένου να καταστήσουν σαφές ότι είναι μια διαδικασία που μέσα από την ενημέρωση μπορεί κανείς να την αντιμετωπίσει. Πέστε μου τώρα κάτι για τα συνέξανα αυτά τα απειλητικά μηνύματα και να ρωτήσω από την πρώτη μέρα. Ήρθαν σε επικοινωνία μαζί σας οι αρχές, δηλαδή πήραν τηλέφωνα από την πολιτική προστασία, από τον Δήμο, να σας πούν ότι θα πρέπει να μείνετε έξω από το νοσοκομείο, μέσα στο σπίτι και ό,τι χρειάζεται κτλ. Κοίταξε, πριν ξεκινήσουμε από Αγγλία για να γυρίσουμε, λέγανε ότι αυτοί που έρχονται από το εξωτερικό θα πρέπει να μείνουν καραντίνα 14 μέρες. Βεβαίως. Οπότε εμείς θα το πράξαμε. Το και πράξαμε, για μας δεν ήταν το πρόστιμο τα 150 ευρώ, αλλά ήταν το πρόστιμο τα 5.000 ευρώ. Ναι. Και η ευθύνη, η συνέπεια δηλαδή, ότι αναλάβατε την ευθύνη και πήρατε τη σωστή απόφαση. Σωστά. Και επειδή λέγαμε είτε το έχουμε είτε δεν το έχουμε, θα πράξουμε το σωστό. Σωστά, να μείνουμε στο σπίτι μας 14 μέρες καραντίνα. Ναι. Και αυτό κάναμε. Και αυτό κάνουμε και αυτό θα εξακολουθήσουμε να κάνουμε για τις επόμενες 2 εβδομάδες. Ναι. Κύριε Μιχαλάκη, όταν πλέον δημοσιοποιήθηκε, υπήρξε κάποια επικοινωνία όχι από τον ΕΟΔΗ, από την πολιτική προστασία, δεν ξέρω από τον Δήμο της Ρόδου, εάν κάτι χρειάζεται να βοηθήσουμε. Ναι, έχουμε μιλήσει με τον ΕΟΔΗ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Ναι. Όπου έχω τα τηλεφωνήματα, έχω τα τηλέφωνά τους, έχω και το email, έχω και τις διευθύντριες, ναι, και έχουμε μιλήσει εδώ και 2 μέρες. Και σας συμβούλεψα να τα κάνετε, εάν χρειαστεί το παραμικρό, σωστά, όλα αυτά. Σωστά. Μας έχουν εφοδιάσει με μάσκες και γάντια,
Χθες, για παράδειγμα, ήρθε η πολιτική προστασία και μας έφερε. Μιλήσαμε με το βοήθεια στο σπίτι, αν χρειαζόμαστε κάτι. Βέβαια, έχουμε τόσους πολλούς φίλους και γνωστούς που όλοι ρωτάνε αν χρειαζόμαστε ναι, κάτι. Καλά, το καταλαβαίνω, το καταλαβαίνω. Άρα, εσείς μόνοι σας πήρατε όλα τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης και προστασίας. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με τις απειλές, γιατί είναι ένα θέμα. Τι λένε τώρα αυτοί. Κοιτάξτε, πάντα υπάρχουν οι κακοπροαίρετοι, δηλαδή, οι οποίοι... Στο Facebook τώρα, γιατί, ξέρετε κάτι, και μόνο που τα ακούς, δηλαδή αυτοί είναι κακόμοιροι οι τύποι. Ναι. Έτσι, το λέω, συγγνώμη που ξεφεύγω από τα όρια της ευπρεπίας, αλλά είναι ανόητοι, φτωχοί, δεν υπάρχει πνεύμα. Δεν ξέρω. Ίσως μάλλον δεν μπορούν να γεμίσουν την ώρα τους δημιουργικά και ασχολούνται με όλους τους υπόλοιπους. Mm-hmm. Που όλοι οι υπόλοιποι είμαστε εμείς. Δηλαδή δεν ασχοληθήκανε με έναν γνωστό ο οποίος έχει τον ιό, ασχολούνται με εμάς τους μικρούς, με εμάς τους απλούς πολίτες. Απειλητικά μηνύματα δεχθήκαμε μέσω της γιατρούς μας. Α, δηλαδή? Η οποία απειλήσανε τη γιατρό ότι... η οποία ποτέ δεν μας επισκέφτηκε στο σπίτι. Ναι. Έχουμε μιλήσει μόνο στο τηλέφωνο. Μάλιστα. Μόνο την Παρασκευή το βράδυ πριν πάμε στο νοσοκομείο ήρθε η κυρία και μας άφησε σε μία τσάντα μάσκες και γάντια και μία ποδιά για να φύγει εκτός σπιτιού. Ναι. Για να προστατεύσουμε τους υπόλοιπους. Μάλιστα. Διαβάζω τώρα δηλώσεις σας στον Sky. Λέτε το εξής, ότι έφτασαν στο σημείο να κάνουν μπούλινγκ στον αδερφό μου όταν πήγε για να τους προμηθεύσει με κάποια πράγματα σε εμπόρους και δεν τα δέχτηκαν επειδή είναι συγγενείς και θεώρησαν ότι μπορεί να είναι μολυσμένα. Σωστά, 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 σωστά. Θα τρελαθούμε. Θα τρελαθούμε. Όπου εγώ έχω ένα μήνα να δω τον αδερφό, τα αδέρφια μου και τους γονείς μου. Διότι λείπαμε 2 εβδομάδες στην Αγγλία και 2 εβδομάδες που είμαστε ήδη εδώ στο σπίτι. Οπότε πώς να κολλήσω εγώ τον ιό μέσω τηλεφώνου? Πιθανόν. Ναι. Πιθανόν να θεωρούν ότι μέσω τηλεφώνου κολλιέται ο ιός. Είναι απίστευτο πάντως, κύριε Μιχαλάκη, αυτό που συμβαίνει. Δηλαδή, αν δεν ήταν τόσο σοβαρό, θα ήταν τόσο αστείο για αυτούς τους ανθρώπους. Έτσι, δηλαδή, πραγματικά είναι να τρελαίνεσαι. Σκέφτεστε, φαντάζομαι ότι αυτά έχουν σταματήσει όλα, έτσι, δηλαδή, τα μηνύματα. Για την ώρα, ναι, έχουν σταματήσει. Μάλιστα. Βέβαια, το άλλο το παράδοξο είναι ότι εγώ και η γυναίκα μου πήραμε το μωρό και πήγαμε βόλτα. Πήγαμε στο σούπερ μάρκετ, ψωνίσαμε, σταματήσαμε, μιλήσαμε σε κόσμο. Ναι, κατάλαβα. Κατάλαβα. Λοιπόν, κύριε Μιχαλάκη, νομίζω ότι αυτό το οποίο οφείλετε να κάνετε είναι να κρατήσετε αυτά τα στοιχεία όποτε χρειαστούν. Νομίζω ότι σας τιμά και την σύζυγο και εσάς που δημόσια αναφέρετε το θέμα. Άλλωστε, βλέπετε ότι ο ιός δεν επιλέγει ούτε βασιλιάδες, ούτε πρίγκιπες, ούτε... Όχι. Δηλαδή, μπορεί κανείς να το περάσει χωρίς να καταλάβει τίποτα και κάποιοι πραγματικά έτσι, να κινδυνεύσει η ζωή τους. Απλά έτυχε σε εμάς να είμαστε οι πρώτοι. Ναι, τι να κάνουμε. Τίποτα. Σε όλους τα τύχη αυτό. Απλά το θετικό είναι ότι εμείς έχουμε μείνει σπίτι, δεν έχουμε μεταδώσει τον ιό πουθενά. Αυτό θέλω να ξεκαθαριστεί. Και θα μείνουμε κι άλλο σπίτι εφόσον μας το επιτρέπουν οι γιατροί. Να είστε καλά, κύριε Μιχαλάκη. Να είστε καλά. Όλα θα πάνε όπως νομίζω πρέπει να πάνε και γρήγορα η υγιή όλη σας. Λοιπόν, πάνε, να είστε καλά. Ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Λοιπόν, αυτά από τον άνθρωπο. Ξέρετε, είναι πολύ δύσκολο να προσεγγίσει ένα τέτοιο ζήτημα. Δηλαδή, πώς να προσεγγίσει ανθρώπους με μια συμπεριφορά ακατανόητη. Υπάρχει μια δυσκολία γιατί προσπαθώ να ισορροπήσω κυριολεκτικά επεξηρού ακμής δηλαδή, έτσι, με τις λέξεις. Γιατί κανονικά, εάν μου επιτρεπόταν, θα έλεγα πολύ ωραία πράγματα στον αέρα, τα οποία δεν επιτρέπονται. Αλλά πραγματικά σε βγάζει από τα ρούχα σου όλη αυτή η υπόθεση και ο χειρισμός όλων αυτών των τύπων. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Γίνεται ένας σκοτωμός και με το τηλεφωνικό κέντρο. Κάντε υπομονή, διότι είναι πάρα πολλά τα τηλέφωνα. Υπάρχουν 2 άνθρωποι, δεν προλαβαίνουμε καν να σηκώσουμε τις γραμμές. Λοιπόν, υπομονή σε όλους. Σε διαφημίσεις επιστρέφουμε.